Κύριε φίλη, είπατε σωστά ότι τα μέτρα θέλουν χρόνο να αποδώσουν αυτά που έχουν κοινωνικό πρόσημο, για να δείξετε ότι υπάρχει και μια, υπάρχει μια περιθώριο μιας κοινωνικής πολιτικής μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ο εταίρος ο κυβερνητικός, σε σχέση με το Σκοπιανό, που Γενάρη Φεβάρι θα έρθει στη Βουλή, λέει ότι εγώ δεν θα πάτε στη Βουλή την συμφωνία και θα άρω την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό δημιουργεί πολιτικές εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να κάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ακόμα και αν επιχειρήσετε να περάσετε τη συμφωνία με ελάχιστη πλειοψηφία. Πώς νομίζετε θα εξελιχθεί αυτή η κύριε Δελατόλα, τοποθέτηση? Όταν έρθει η στιγμή θα διαψευστούν αυτού του είδους οι εκτιμήσεις. Δεν είναι εκτίμηση, είναι το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Καμένος εδώ. Καμένος, πολλά λόγια λέγονται. Επαναλαμβάνω, δεν θα πάει την ευθύνη ο κύριος Καμένος να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής κρίσης στη χώρα σε μια περίοδο που η χώρα πάει μπροστά και οι πολίτες μπορούν να έχουν και αυτοί θετικά αποτελέσματα από την οικονομική πολιτική. Εκτός και το θέλει και ο Πρωθυπουργός να πάμε το Φλεβάρι σε εκλογές. Όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός είναι σαφής και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση σε μια πορεία επίλυσης και του μακεδονικού ζητήματος, διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι υπέρ της Ελλάδος η επίλυση του μακεδονικού ζητήματος. Σταθερότητα στην περιοχή, οικονομική ανάπτυξη, συνανάπτυξη κλπ. Γιάννη. Όμως θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ο χρόνος που είναι μπροστά μας, που λογικό είναι να σφραγίζεται από το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, τη βεβαιότητα των εκλογών το φθινόπωρο σε ένα χρόνο ή και τις εκλογές τις άλλες το Μάιο. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες μιας τεχνητής οξύτητας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να επιμείνουμε στην προγραμματική αντιπαράθεση. Να καταλάβει ο κόσμος γιατί πρέπει να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον, τι θα αλλάξει στη ζωή του. Καλά, και εσείς όμως το με αυτή την έννοια λοιπόν, η εμφάνιση και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως τι λέει ο καθένας, είναι θετική. Διότι λένε τις απόψεις τους. Είναι μια προγραμματική σύγκρουση ανάμεσα στα δύο μεγάλα πολιτικά ξέρετε κόμματα. Ξέρετε πόσες προγραμματικές συγκρούσεις έχουμε ζήσει και μετά, όλα αυτά τα χρόνια και στη συνέχεια γινόντουσαν τα ακριβώς αντίθετα. Εγώ δεν θέλω να πάω στην αρνητική εμπειρία που αναφέρεστε, αλλά θέλω να πάω σε μια θετική εμπειρία. Και η θετική εμπειρία, η δυνατότητα σήμερα είναι τα μεγάλα κόμματα και όλα τα κόμματα να μιλάνε προγραμματικά και όχι με υψηλούς τόνους και οξύτητα. Ένα παράδειγμα να σας πω, και είναι σημαντικό αυτό. Ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα τα οποία δεν είναι παροχές, αλλά είναι ικανοποίηση στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών που έχουν λάβει υπόψη αυτά τα μέτρα την κατάσταση της οικονομίας. Λέει πάει καλύτερα η οικονομία. Έχει λογική αυτό? Έχει λογική. Πάει καλύτερα, υπάρχει λοιπόν τι λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Βελτιώνουμε συγκεκριμένα θέματα για τη ζωή των ανθρώπων. Ο κύριος Μητσοτάκης. Πάει καλά η οικονομία. Δεν πάει καλά η οικονομία από την ανάπτυξη. Πάει από την υπερφορολόγηση. Ο κύριος. Δηλαδή, ξέρετε, ακόμα και μπακάλικα να το πάρουμε. Έσοδα, έξοδα. Τι μου μένει να το δώσω στο λαό? Σου παίρνουν 10 για να σου δώσουν 2. Σου παίρνω 10 για να σου δώσω 2. Ένα λεπτό. Και το 2 είναι πολύ. Δηλαδή, ο λογαριασμός για τον πολίτη είναι πάλι αρνητικότατος. Ο λογαριασμός για τον πολίτη και στο θέμα της φορολογίας, από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, θα ελαφρυνθεί. Συν το χρόνο. Είπε για τον έμφυα, είπε για την φορολογία εισοδήματος, αρκετά πράγματα. Δεύτερο θέμα. Από την κατάργηση μέχρι την μείωση είναι τεράστια η απόσταση. Βεβαίως είναι, αλλά είναι κάτι τι όμως. Είναι ένα μέτρο. Να το πετάξουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, που εξήγηλε και αυτό κάποια μέτρα, είπε ότι η οικονομία πάει κατά διαβόλου. Καταστροφολογία. Πώς θα βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση και θα δοθούν αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Μάλιστα υπερακόντησε σε ορισμένες παροχές. 9 δις είναι οι παροχές του κύριου Μητσοτάκη. Έναντι 3 που έχει υπολογίσει η κυβέρνηση στην ίδια πενταετία. Αφού δεν πάει καλά η οικονομία. Μάλιστα. Θα πει κάποιος. Μήπως πάει καλά με την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη? Μα πώς, αμέσως? Αφού λέει ότι από το 19, το 20, το 21 θα δώσει 9 δις. Έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Πώς θα τα δώσει, με καταστραμμένη την οικονομία όπως λέει? Πάντως και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι για 19, 20, 21, 22. Ναι, αλλά επί τη βάση, του δημοσιονομικού χώρου που συμφωνούν και οι δανειστές. Με διατήρηση όμως της υπερφορολόγησης, με διατήρηση. Με μείωση της υπερφορολόγησης, όχι κατάργηση βεβαίως, με μείωση. Εδώ μιλάμε για τον έμφυα, μιλάμε για το ΦΠΑ, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, για το φόρο στις επιχειρήσεις. Το εισόδημα δεν έχετε πει τίποτα. Κάντε μια εκεί πέρα, πατήστε όχι, μια τελεία. Όχι, είναι και αυτό το θέμα. Δεν είναι μέσα στη συζήτηση. Στις προγραμματικές δεν τα ακούσαμε. Στη συζήτηση είναι. Προγραμματικές δεν γίνανε ακόμα. Ναι, άλλο. Εξαγγελίες. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως είναι ένα βασικό θέμα. Γιάννης Πολίτης. Οι προτάσεις της κυβέρνησης εδράζονται σε μια εκτίμηση ότι πάει καλύτερα. Κατά τη, η οικονομία. Ναι, και οι άλλοι λένε με εμάς θα πάει καλύτερα. Αμέσως.
Αφού λέει ότι αμέσω θα δώσει. Πού θα τα βρει για να δώσει. Γιατί είμαστε, λέει, πολύ πιο αξιόπιστοι και το μήνυμα τη πολιτική μα θα μα τα πει σε λίγο. Και καθόμαστε εμεί και ακούμε. Η ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια διετία-τριετία για να αποδώσει. Αυτό λέει θα δώσει από τώρα. Άρα η κυβέρνηση. Όχι, η κυβέρνηση έχει έργο. Και επί τη βάση αυτού του έργου και με συμφωνία βέβαια του Σοδέλφου. Ερώτηση από τον Γιάννη Σοδέλφου. Δώστε μια εξαιρετική πάσα. Εγώ σας εμπιστεύομαι εσάς προσωπικά όταν λέτε ότι θέλετε ήπια προεκλογική περίοδο. Θέλετε να μιλήσουμε για τα προεκλογικά. Γιατί ξέρω τη διαδρομή σας, έχουμε δουλέψει μαζί κλπ. Ωραία. Διαβάσατε τώρα το πρωί τον κύριο Καρτερό, τον οποίο επίσης σεβόμαστε όλοι δημοσιογραφικά. Έχει καλή πορεία και αριστερή συνέπεια. Να θυμίσουμε σήμερα τι λοιπόν, Καρτερός. Ο κύριος Καρτερός γράφει ένα άρθρο που ρίχνει λάδι στη φωτιά, αντί να βγει να πει ο δημοσιογράφος Σερτ έκανε λεκτική υπερβολή. Ας μην τον ρίξουμε στον Γιάδα, παιδί είναι λάθος έκανε. Κάτι τέτοιο να έλεγε τέλος πάντων. Ρίχνει λάδι στη φωτιά, τον καλύπτει απόλυτα και επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο κύριος Καρτερός είναι το Μαξίμου, όχι εσείς, είστε βουλευτής. Άρα, το Μαξίμου λοιπόν θέλει ένταση. Και μεταφέρει την αντιπαράθεση των κομμάτων στην αντιπαράθεση των δημοσιογράφων και των μίντια. Που είναι κακός δρόμος αυτός. Να βάλουμε τους δημοσιογράφους προεκλογικά να κάνουν κοκορομαχή αντί για τους πολιτικούς. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι κάτι μπάζει αυτό. Είναι έτσι. Σωστή η επισήμανσή σας. Δεν πρέπει να αλλάζουμε τη λειτουργία μας. Ναι, άλλο είναι άλλη ρόλη αυτή. Άλλο πολιτικός. Έτσι. Και δεν πρέπει εμείς να βάζουμε καπέλα και να εμφανιζόμαστε οι δημοσιογράφοι στα διάφορα κανάλια να υπερακοντίζουν. Σε αθλειότητες, θα έλεγα δυστυχώς, γιατί αυτό το έχουμε ζήσει και με κανάλια. Για να μην μπω τώρα σε ονόματα. Άρα, καταδικάζετε τα όσα είπε ο κύριος Καψόχας για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι σαφές ότι αυτά που είπε ο κύριος Καψόχας δεν είναι σωστά. Αλίμονο. Και ως ήθος επαγγελματικό και ως περιεχόμενο. Ο κύριος Πολάκης βγήκε και του είπε μαζί σου, Θανάση. Αλλά επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Το πρόβλημα δεν είναι. Το πρόβλημα δεν είναι τι είπε ένα συνάδελφο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι η συνολική λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Διότι τα ιδιωτικά κανάλια που είναι άθλια πολλά από αυτά, τα ξέρουμε, άθλια και εμπαθή, έχουν την αντίληψη ότι πληρώνω και έχω μια πολιτική τέτοια. Κακή αντίληψη. Δεν είναι μαγαζιά, δεν είναι σούπερ μάρκετ τα κανάλια. Αλλά η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να έχει μια διαφορετική αντίληψη. Για τα παπαγαλάκια ευθύνη έχετε και τα κόμματα. Βεβαίως. Εσείς τους συντηρείτε, εσείς τους έχετε. Πολλούς από αυτούς τους έχετε και στα payroll και πληρώνονται ή τους βάζετε σε θέσεις. Δεν λέω ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και τους τάζετε και θέσεις υποψηφίων βουλευτών μερικές φορές. Δεν είναι μόνο τα παγαλάκια. Ας γίνω κακός εγώ. Και τα αφεντικά. Ας γίνω κακός. Δεν είναι μόνο τα παγαλάκια και τα αφεντικά, κύριε Παπαδάκη, των διαφόρων καναλιών. Είναι σύνδεο το θέμα. Είναι η αντίσταση του κάθε Παπαδάκη εάν θα κάνει το κέφι του αφεντικού. Είναι και η δημοκρατική πρακτική των κομμάτων. Τι θέλουν ακριβώς. Αλλά για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Θέλουμε να γίνει προγραμματική σύγκρουση, καμία αντίρρηση, προγραμματική όμως, να καταλάβει ο κόσμος πώς θα κοπούν οι συντάξεις με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει το ασφαλιστικό, η επικουρική ασφάλεια να πάει στα ιδιωτικά εταιρεία. Τι σημαίνει έμφυα στους Δήμους, διάλυση πλήρης των φτωχών ιδίως, των φτωχότερων ιδίως Δήμων. Αυτά πάντα μάθει ο κόσμος, να καταλάβει. Τι σημαίνει μείωση από 20-15% των ασφαλιστικών εισφορών, 2 δισεκατομμύρια στις τσέπες των εργοδοτών σημαίνει το χρόνο. Αλλά και εσείς αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μετά έρχεστε να τις μειώσετε και πανηγυρίζετε. Και όταν τις αυξάνετε. Όχι, δεν πανηγυρίζουμε ότι τις αυξάνουμε. Αυτό έγινε. Όχι. Όταν τις αυξήσατε, έλεγε ο κύριος Πετρόπουλος ότι βγαίνει στον δρόμο και του λένε συγχαρητήρια. Ο καλύτερος νόμος. Και τώρα ερχόσαστε και λέτε ότι είναι αυξημένα και πρέπει να διορθώνουμε τα θέματα. Τους βγάζουμε εμείς και τους τα λέμε. Και μετά τα ακούω εγώ. Εμείς δεν μιλάμε για να τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαδάκη. Όταν εσείς το ψηφίσατε και μετά λέτε. Δεν είμαστε μια. Όχι εσείς προσωπικά. Δεν είμαστε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση των θα. Έχουμε κάτι τελευταίο για να πάμε στον κύριο Καραμαλή. Όταν μπορούμε, μειώνουμε λοιπόν. Όταν μπορούμε, δεν μειώνουμε τη συντάξη. Κάτι το τελευταίο για να πάω στον κύριο Καραμαλή. Δεν δεχτήκατε να αλλάξετε Υπουργείο όταν έγινε η αλλαγή σας από Υπουργός Παιδείας. Διατηρήσατε την αριστερή σας συνείδηση κατά την άποψη και τη δική μου ακόμα και των παρισταμένων. Είναι η συνείδηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Φίλης. Αριστερός και είπατε εγώ είμαι αριστερός, έχω τις απόψεις μου. Παρά το γεγονός ότι πάω και στην εκκλησία και ψένω. Αυτό είναι προσωπική μου υπόθεση. Και την ίδια στιγμή που εσείς είσαστε εκτός κυβέρνησης, έχουν μπει άνθρωποι μέσα που ιδεολογικά είσαστε Δύση Ανατολή. Τι δουλειά έχετε εσείς με την κυρία Καρακώστα, με την κυρία Παπακώστα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση συνεργασίας. Και την ευθύνη για τη συγκρότησή της την έχει ο Πρωθυπουργός.
Με τον οποίο διαφωνείτε προφανώς. Όχι, λέω, δεν μπαίνω σε κρίση τώρα. Την είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Την επέβαλε ο κύριος Χαμένος, δηλαδή. Δεν το ξέρω ποιος την επέβαλε. Δεν είναι αυτή η κουζίνα του ανασχηματισμού. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Αυτό δεν αποτελεί προσωπική αιχμή για την κυρία Παπακώστα. Γιατί καμία. Η κυρία Παπακώστα έχει την ιδεολογία της. Μα όχι. Και καλά κάνει. Και, δεν... και εσείς έχετε τη δική σας. Αλλά κάτι, γιατί δεν αρέσει, εσείς φανταζόσαστε όταν ήρθατε στην εξουσία ότι κάποια στιγμή θα είχατε στην κυβέρνηση έναν άνθρωπο ο οποίος σας έβριζε. Έβριζε. Κύριε, ιδεολογικά, κύριε πολιτικά. Κύριε Παπαδάκη. Και αυτό το πράγματι, στην κύριε Παπακώστα πια, ας πούμε. Κύριε Παπαδάκη, πράγματι είναι μια κυβέρνηση στην οποία... Όχι, δεν κάνω πουλί. Μια χαρά είναι η γυναίκα. Κύριε Παπαδάκη, θέλετε κυρία. Να ακούσετε τώρα ή όχι. Μιλάμε για τις θέσεις. Αλλά εγώ θέλω πολιτικά. Την πολιτική άποψη απαντώ, του φίλου. Λοιπόν, απαντώ. Ναι. Είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Στην κυβέρνηση αυτή υπάρχουν πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν είχαν άλλη πολιτική διαδρομή. Και τώρα συμφωνούν με την κυβέρνηση. Είναι και μία ψήφος ακόμα. Ένα όμως, αυτό. Έτσι, δεύτερον, και σημαντικό. Τι είπε η μικρή. Τι είπε. Ψήφος ακόμα. Έτσι είναι η πολιτική. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι είναι η πολιτική. Για να διατηρηθούμε στην καρέκλα όχι πρέπει στην καρέκλα. Να κάνουμε και. Δεν είναι θέμα καρέκλα. Είναι θέμα πολιτική συμφωνία. Και πολιτική σταθερότητα. Τονίζω. Και πολιτική σταθερότητα. Θέλω να πω κάτι για το πρόσωπο. Μα και εγώ είπα στον Δημήτρη Οικονόμου να έρθει στην εκπομπή και να αφήσει το Sky για να αυξήσουμε την τηλεθέαση. Και μου λέει ο Δημήτρη, όχι, δεν έρχομαι. Εντάξει. Θα μπορούσα να τον είχαμε πάρει. Θέλει το Λιριτζί γι' αυτό. Ή να πάω εγώ στο Sky. Θέλει το Λιριτζί. Λοιπόν, όμως θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ για τα τιμητικά λόγια που είπατε και εσείς και οι άλλοι συνάδελφοι. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι εγώ ως πρόσωπο η συνείδηση ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος της αριστεράς. Όλοι λίγοι έχετε απομείνει εδώ, όχι, τα λέμε. Όλοι οι άνθρωποι στο κόμμα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν αριστεροί δίπλα από το κόμμα, έχουν αριστερή συνείδηση. Αλλιώτικα. Αριστερή πολιτική όμως ακολουθούν. Η αριστερή πολιτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χαράσουμε επί τη βάση των συσχετισμών. Δεν υπάρχει αριστερή πολιτική στο μυαλό μας μόνο. Ποιοι είναι οι συσχετισμοί. Και κάνουμε προσπάθεια. Πράγματι, το μνημόνιο που ουρέστου έχουμε σήμερα. Εγώ πάντως ξέρω έχει, ότι δεν έχει υπάρχει. Ένα πυρήνα νεοφιλελευθερισμού. Δεν υπάρχει πολύ και ο λίγο έγκυος. Όπως δεν υπάρχει πολύ ή λίγο αριστερός. Ή είσαι και ακολουθείς την πολιτική σου αυτή με την οποία υποσχέθηκες κάποια πράγματα στο λαό και δεν τα πραγματοποίησες. Έστω γιατί εκβιάστηκες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας αριστερός που εκβιάζεται συνενεί. Μπορείς να διορθώνεις. Άρα λοιπόν δικαιολογείται αυτούς οι οποίοι βάζαν υπογραφή για να φύγουν και να μην από την εξορία. Ξαναλέω τώρα. Μην κάνουμε συγκρίσεις. Μην κάνουμε συγκρίσεις. Τους δικαιολογώ, ναι. Ένα με ρωτάτε, βεβαίως. Εγώ, ο μικρός άνθρωπος που δεν ένιωσα ποτέ την πότα πάνω στο και το κνούτο ας πούμε, του βασανιστηρίου, δικαιολογώ τον αριστερό ο οποίος υπέγραψε. Για να αποφύγει τα βασανιστήρια στην εξορία λίμων. Ποιος είμαι εγώ, θα κάνω τον εισαγγελέα. Οι ανθρώπινες αντοχές είναι αυτές. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μετά, όταν βγήκε ο αριστερός, έδωσε τη μάχη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα πάμε. Στη δημοκρατία και στην αριστερά. Θα πάμε δεν έγινε δεξιός. Αυτό έχει σημασία. Θα σας αφήσουμε για λίγο. Καλά. Καφεδάκι θα σας έχουν φέρει, αλλά δεν πίνετε και καφέ εσείς. Μαζί είναι νερό, οπότε εντάξει. Και θα πάμε στον κύριο Καραμαλή. Καλημέρα σας.